5 χρονών παιδιά δηλαδή. Να σου πω λίγο, να σου πω. Μην τρομάξεις. Λοιπόν, φεύγω και ξανά. Εντάξει, ήταν μία μέλισσα. Μέλισσα ήταν. Καλά, καλέ, μέλισσα ήταν, δεν ήταν τίποτα φοβερό. Ήταν σφίγγα, πού το έδωσε. Και σφίγγα, είμαι αλλεργική. Τι θα σου κάνει σφίγγα. Α, για να δούμε, να τη δώσουμε δύο λεπτά. Και όπως μιλάνε, τα. Τι έγινε, όχι. Τα μαλλιά σου, τι να πάθουν τα μαλλιά. Όχι, παιδιά, δεν καλά νιώθω καλά, μου έχει μπει ιδέα τώρα. Όχι, ότι τι σου έχει μπει ιδέα. Ότι κάτι έγινε με αυτή τη μελισσοσφίγγα. Θα δούμε, παιδί μου, μέχρι το τέλος της εκπομπής θα δεν έφυγε, έχει πατηθεί από το Μάριο Αθανασίου. Εδώ είναι το πτώμα τη. Αλλά και νομίζω ότι έχει τσιμπήσει. Και εγώ πιστεύω ότι το κεντρί το άφησε. Παιδιά, να ψηφίσουμε, εγώ πιστεύω ναι. Μα το βλέπω στο. Για φέρτε την ένεση, αλήθεια. Ποια ένεση, γιατί έχουμε ένεση εδώ για τις μέλισσες φίγγες. Τώρα δεν αναπνέεις λίγο κοφτά. Αισθάνεσαι ότι, ότι έχει κλείσει αυτή εδώ, αυτές οι δύο δι. Η αναπνοή σου είναι λίγο κοφτή. Σοβαρά. Γελάς. Μαρία, δώσε σιγμό σου. Συγγνώμη, παιδιά. Ναι, όχι, κάτω, κάτω. Άμα είναι να το δεις κάτω. Όχι, Μαρία δεν μπορεί. Εγώ το είπα. Δεν μπορείς, κορίτσι μου. Πρέπει 4 χρόνια να μείνεις εκτός για να φύγει το τσίπημα της μέλισσας. Για να φύγει το κεντρί. Λοιπόν, ποιοι άλλοι είναι? Αποστολάκης, Κορινθίου, ο Ρένος Ρώτας.